Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Από σήμερα ξεκίνησε να λειτουργεί η 83η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με μεγάλο δυτικομακεδονικό ενδιαφέρον, καθώς δεκάδες επιχειρήσεις από την περιφέρεια συμμετέχουν με περίπτερα σε αυτή. Συνολικά στην έκθεση παίρνουν μέρος 1.500 εκθέτες στην οτιμόμενη χώρα οι ΗΠΑ. Άνοιξε σήμερα τις πύλες της η 83η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, πρόκειται για την μεγαλύτερη έκθεση των τελευταίων 20 ετών, με περισσότερες από 1.500 εκθέτες και 20 επίσημες κρατικές συμμετοχές. Φετινή τιμόμενη χώρα είναι οι ΗΠΑ. Είναι για μένα μεγάλη χαρά να βρίσκομαι μαζί σας εδώ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να εγκαινιάσουμε το περίπτερο της για φέτος τιμόμενης από την έκθεση χώρα που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όπως πολύ σωστά είπατε, στο ταξίδι μου στην Ουάσιγκτον είχα συζητήσει με τον πρόεδρο Τραμπ για την πολύ μεγάλη σημασία. Η πρώτη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης μετά την έξοδο της Ελλάδας από την οκταετή περιπέτεια των προγραμμάτων προσαρμογής που σηματοδοτεί και την επάνωδο της οικονομίας και της χώρας στην κανονικότητα, στην ανάπτυξη, στην ανάκαμψη, να φιλοξενήσει ως τιμόμενη χώρα τις ΗΠΑ. Τους δύο λαούς μας ενώνουν πολλά. Πάνω απ' όλα ενώνουν κοινές αξίες, αγώνες για κοινές αξίες και κοινούς στόχους, για την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έχουμε ιστορικούς δεσμούς, πολύ δυνατούς δεσμούς στο διάβα της ιστορίας. Σκληρή δουλειά, δύσκολες στιγμές, όμως και μια διαρκής και ακατάβλητη προσπάθεια για την πρόοδο και την ευημερία. Έντονη είναι η συμμετοχή στην έκθεση και των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον, το επιμελητήριο Κοζάνης παίρνει μέρος στην έκθεση με ξεχωριστή εκθεσιακή συμμετοχή. Τώρα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το πολιτικό ενδιαφέρον μεταφέρεται στην Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Στα Γρεβενά βρέθηκε κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον Χρήστο Σταϊκούρα. Τα κτίρια μπορούν να φιλοξενήσουν τουλάχιστον ακόμα δύο τμήματα, άνετα, και να έχει μεγαλύτερη. Συνεχίζονται οι εξορμήσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην επαρχία στο πλαίσιο της 83ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στα Γρεβενά βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον βουλευτή Θεότητος Χρήστο Σταϊκούρα. Ο κύριος Σταϊκούρα συνοδεύθηκε από την κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή Β' Αθηνών, και τον Νότι Μηταράκη, βουλευτή Χίου. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, κλήθηκαν να σχολιάσουν μεταξύ άλλων την οικονομική και πολιτική επικαιρότητα και να μεταφέρουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Το θέμα των ασφαλιστικών οφειλών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από μόνο του. Υπάρχει ένα συνολικό πρόγραμμα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών και των επιχειρήσεων προς το δημόσιο, είτε φορολογικά είτε ασφαλιστικά. Αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σε μια συνολική λύση και υπάρχει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνδυάζεται και με τα κόκκινα δάνεια και έρχεται να δώσει μια ολοκληρωμένη λύση φορολογικές υποχρεώσεις, ασφαλιστικές υποχρεώσεις και κόκκινα δάνεια. Είναι δεδομένο ότι σήμερα ο εξοδικαστικός συμβιβασμός δεν έχει φέρει κανένα αποτέλεσμα, ουδής τον πιστεύει και ουδής τελικά έχει καταφέρει να βρει μια βιώσιμη λύση. Και οδηγούμαστε τώρα σε μια διατήρηση μιας ασφυξίας στην πραγματική οικονομία. Μια διατήρηση για την οποία έχει αποκλειστική ευθύνη το Υπουργείο Οικονομίας, το οποίο ξέρει να λέει λόγια, αλλά δεν ξέρει να νομοθετεί αποτελεσματικά. Φαντάζομαι για το θέμα των ελληνικών. Μια πολύ γρήγορη παρατήρηση να κάνω. Εμάς ο σχεδιασμός μας ποιος είναι, με το που αναλάβει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, σε εύλογο σύντομο χρονικό διάστημα, εκτιμούμε ένα έτος, να υλοποιήσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο οικονομικής πολιτικής, το οποίο θα δημιουργήσει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή. Δεσμευόμαστε να μειώσουμε τη φορολόγηση ακίνητης περιουσίας, τη φορολόγηση των επιχειρήσεων και τις ασφαλιστικές φόρες ελεύθερων επαγγελματιών και μισθωτών. Παράλληλα, να υλοποιήσουμε συγκεκριμένες διαθεωτικές αλλαγές που θα βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα, τον ιδιωτικό τομέα και κατά συνέπεια δεν θα έχουμε ούτε τη γενιά των 360 ευρώ, ούτε την έκταση
και την ένταση της εκπεριτροπής και τη μερική απασχόληση που έχουμε την τελευταία τριετία. Και να ενισχύσουμε τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, αξιοποιώντας το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, αν μου επιτρέπετε μια παρένθεση εδώ, στο περίφημο δίθεν ολιστικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ανάπτυξη, σελίδα 86, υπάρχει αναφορά ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα είναι ο βασικός πυλώνας χρηματοδότησης της ανάπτυξης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Και αυτή η κυβέρνηση έχει ρίξει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο χαμηλότερο ύψος της τελευταίας δεκαετίας. Κατά τα άλλα, από εκεί θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή πόσο έολο είναι αυτό το σχέδιο. Μέσα από την αποπληρωμή των εξυπηρετούμενων οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, που με επιτυχία κάναμε στο παρελθόν και ρίξαμε 6 δισεκατομμύρια ευρώ στην πραγματική οικονομία, από την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, που η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί κατά τον τρόπο που θα έπρεπε, και των συνολικών χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν στην Ευρώπη, και από την σταδιακή πιστωτική επέκταση, μέσα από την σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα και τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Εάν το κάνουμε αυτό, σε ένα χρόνο μπορούμε να πείσουμε εταίρους και δανειστές ότι η χώρα μπορεί να τρέξει με υψηλότερη ανάπτυξη. Πόσοι? Όσοι εκτιμούσαν οι δανειστές για την Ελλάδα μέσω μακροπρόθεσμα το 2014. Πόσοι εκτιμούσαν τότε? 2%. Πόσοι εκτιμούν τώρα? 1%. Μα καλά, τι άλλαξε? Και το 2% έγινε ένα πράγμα. Η κυβέρνηση. Ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Ήρθε η περήφανη διαπραγμάτευση. Ήρθαν οι αυταπάτες. Ήρθε η δημιουργική ασάφεια του κ. Βαρουφάκη. Που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις όχι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά των δανειστών, κόστησε μέχρι 200 δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα και 14,5 δισεκατομμύρια αχρίαστα μέτρα λιτότητας στις τσέπες των Ελλήνων πολιτών. Αυτή η υψηλότερη ανάπτυξη θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα του χρέους, το οποίο με τη σειρά του θα οδηγήσει στην μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Άρα, σε μια δυνατότητα, μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, όπως σας είπα, για ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις φορολογικών υποχρεώσεων και ασφαλιστικών εισφορών των πολιτών. Επλέον, ξεχωριστή αναφορά έγινε στη Συμφωνία των Προεσπών για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Συμφωνία απολύτως με τη συμφωνία αυτή των Προεσπών. Ουδέποτε είναι ψέματα όσα λέει ο κ. Κοτζιάς. Οι δικές μας κυβερνήσεις, το βέτο του Βουκουρεστίου είναι γνωστό σε όλους. Ετέθη, υπάρχει το βέτο, είναι ψέματα ότι δεν υπάρχει. Διότι ο Καραμαλής το είχε πει πριν μπουν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ χρειάζεται ομοφωνία. Αν από πριν ο Πρωθυπουργός, ο Καραμαλής εμπροκειμένου, έχει δηλώσει ότι εγώ δεν θα το ψηφίσω, δεν μπαίνει καν. Άρα το βέτο στην ουσία υπήρξε. Εμείς λοιπόν ποτέ δεν θεωρούσαμε ίσονη σημασία στα θέματα της γλώσσας και της ταυτότητας. Το αντίθετο. Το βασικό μας πρόβλημα πάντοτε, και ο Νικόλαος Μάρτης ο αείμνηστος το έλεγε, εγώ θα πεθάνω, αλλά να ξέρετε όλοι σας που θα έρθετε μετά, ότι το βασικό σας θέμα δεν θα είναι το πρόβλημα, δεν θα είναι το όνομα, θα είναι όλα τα άλλα τα οποία θα καθορίζουν το όνομα, είναι όχημα για τη γλώσσα, την ταυτότητα και όλα αυτά που παραδίδονται. Δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι εναντίον της συμφωνίας. Ο πρόεδρος τι προτείνει. Ο πρόεδρος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, θα σας πω κάτι. Ποιος ρωτάει? Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει να επιλέξουν ένα όνομα, το οποίο, αυτή ήταν η άποψή μας, το οποίο δεν θα πλήττει την ιστορικότητα της ελληνικής Μακεδονίας. Η πρώην δήμαρχος Εορδέας και νυν αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δημοδυτικής Μακεδονίας Παρασκευή Βριζίδου επιβεβαιώνει πως το πολιτικό της ενδιαφέρον πλέον μεταφέρει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Συγκεκριμένα η κυρία Βριζίδου δηλώνει δημόσια πως βούλησή της είναι η συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για την Περιφερειακή Κοζάνης. Την βούλησή της να πάρει μέρος στις επόμενες εθνικές εκλογές του ψηφοδέλτιου της Νέας Δημοκρατίας στην Κοζάνη επανέλαβε σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους της περιοχής η πρώην δήμαρχος Εορδέας Παρασκευή Βριζίδου. Σύμφωνα πάντως με την κυρία Βριζίδου, η συζήτηση για τα ονόματα που θα συλλογώσει το ψηφοδέλτιο είναι πολύ πρώιμη, καθώς αναμένεται αυτό να κλείσει λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές. Εγώ εξέφρασα την επιθυμία να είμαι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό είναι μια απόφαση κεντρική και ως να συμβεί. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει. Έχετε πληροφόρηση πότε θα κλείσει αυτό το ψηφοδέλτιο? Κοιτάξτε, σίγουρα θα είναι 2-3 μήνες πριν τις εκλογές και επειδή δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα είναι ή φαίνεται ότι δεν είναι πολύ κοντά, αντίστοιχα και αυτό θα καθυστερήσει.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς, ο προφήτης Ηλίας Γιάννης Κορεντσίδης, επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του για να είναι υποψήφιος τον Δήμο Καστοριάς στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Πάμε να δούμε τι δήλωσε στην Κυριακή Νιάνιου. Δεν επέκλεισε το ενδιαφέρον του για τις αυτοδιοικητικές εκλογές που έρχονται. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς, ο προφήτης Ηλίας, κύριος Ιωάννης Κορεντσίδης. Ο ίδιος ερωτηθής απάντησε πως όχι απλά υπάρχει, αλλά είναι και πολύ έντονο το ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας έτσι τα πολλά σενάρια που θέλουν τον κύριο Κορεντσίδη να είναι υποψήφιος δήμαρχος Καστοριάς. Όντως, εγώ θα ήθελα να επικεντρωθούμε σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει στο φεστιβάλ και σε όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει το ενδιαφέρον, δεν το αποκλείω, και έντονο ενδιαφέρον θα έλεγα, αλλά υπάρχει αρκετά μεγάλος χρόνος που μεσολαβεί για να συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Αυτό όμως που ξεκαθάρισε στην παρούσα φάση είναι πως προτεραιότητά του είναι οι δράσεις που έχουν δρομολογηθεί από τον σύνδεσμο, που έχουν απότερο στόχο, όπως πάντα, τα καλύτερα αποτελέσματα για τον κλάδο της Γούνας. Αυτή τη στιγμή να είναι σίγουρος όλος ο κόσμος ότι αυτό που απασχολεί τη διοίκηση του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς είναι να πάει καλά το Shopping Festival, να πάει καλά όχι για το σύνδεσμο, για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν. Να είναι σίγουροι επίσης ότι ο σύνδεσμος θα κάνει όλα όσα περνάνε από το χέρι του, ώστε να στεφτεί με απόλυτη επιτυχία για μία ακόμη φορά, για να υπάρχουν αποτελέσματα και στους εκθέτες, αλλά και στην περιοχή μας γενικότερα, όπως τονίζουμε. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα των γουνοποιητικών επιχειρήσεων, και βέβαια τις περιοχές μας που έχουν άμεσο αντίκτυπο. Όλα τα άλλα θα τα συζητήσουμε αργότερα. Από αυτή την Κυριακή θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές αλλαγές στον κυκλικό κόμβο Ιωνίας, γνωστό και ως κόμβο Κρόκου στην Κοζάνη, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αλλαγές αφορούν στις προτεραιότητες των οχημάτων και έρχονται μετά από προτάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Τροχέας. Αλλάζει η προτεραιότητα στην κίνηση των οχημάτων στον κόμβο Ιωνίας στην Κοζάνη, με στόχο την ομαλότερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση συγκεκριμένων σημείων που προκαλούν στις ώρες αιχμής κομφούζιο. Από την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου, τα οχήματα που έρχονται από την οδό Γκέρτσου και 11 Οκτωβρίου θα έχουν προτεραιότητα καθώς εισέρχονται στον κόμβο, μιας και μέχρι σήμερα σταματούσαν στο στόπ, το οποίο από την Κυριακή δεν θα υπάρχει. Μετά από υπόδειξη της τροχέας και απόφαση της Επιτροπής Κυκλοφοριακού, καθώς και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από την Κυριακή θα υπάρξουν κάποιες ρυθμίσεις στον κόμβο που βρισκόμαστε. Οι ρυθμίσεις κυρίως έχουν στόχο την αποσυμφόρηση του κεντρικού οδού της πόλης, όπου είναι η Γκέρτσο, και η ρύθμιση έχει να κάνει με την μη ύπαρξη πλέον του στόπ στην είσοδο του κόμβου από την πλευρά της Γκέρτσου, καθώς και από κάποια ρύθμιση που θα γίνει στα φανάρια που υπάρχουν στην οδό και της 11 Οκτωβρίου. Η αλλαγή αυτή της προτεραιότητας, σε συνδυασμό με την αλλαγή προγράμματος λειτουργίας του φαναριού στην Γκέρτσου και 11 Οκτωβρίου, έχει στόχο την ταχύτερη εκένωση του κόμβου Κρόκου και της οδού Ιωνίας από τον κυκλοφοριακό φόρτο σε ώρα αιχμής. Να σημειωθεί πως οι υπόλοιπες προτεραιότητες δεν θα αλλάξουν και όσα οχήματα εισέρχονται στον κόμβο από την οδό Λαρίσης και Ιωνίας θα δίνουν προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται εντός του κόμβου, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Κύριος στόχος είναι η ομαλή καλύτερη κυκλοφοριακή λειτουργία των οχημάτων, αμέσως μετά και των πεζών, στο οποίο έχω να σημειώσω ότι θα μπουν και γύρω από τον κόμβο προστατευτικά κάγκελα, τα οποία στην ουσία θα προστατεύουν τους πεζούς κατά την είσοδό τους όπου υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόμβο. Λόγω του ότι οι ρυθμίσεις είναι πιθανό να προκαλέσουν μείωση ταχύτητας ροής κυκλοφορίας στην οδό Ιωνίας προς τον κόμβο, αποφασίστηκε η μονοδρόμηση της οδού Ελένης Μίλιου προς τα ανατολικά, με στόχο τα αυτοκίνητα να μπορούν να παρακάμψουν τον κόμβο αν θέλουν να βγουν στο δρόμο προς τη Λάρισα. Επίσης, τα οχήματα που από την οδό Ιωνίας θέλουν να κατευθυνθούν προς το κέντρο της πόλης μπορούν και αυτά να αποφύγουν τον κόμβο Ιωνίας, έχοντας εναλλακτική διαδρομή την οδό Εύρου, Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους και Γκέρτσου. Φυσικά, όλη αυτή η ρύθμιση εδώ και με τις διαγραμμίσεις πάντοτε χρειάζεται την υπομονή των κυρίως των οδηγών. Είναι κάποια πράγματα τα οποία στην αρχή πιλωτικά δείχνουν τα αποτελέσματα και πιστεύω όλα να πάνε καλά.
Ο Σεπτέμβριος είναι ένας από τους πλέον επιβαρημένους φορολογικά μήνες, καθώς οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν δόση του φόρου εισοδήματος και την πρώτη δόση του έμφυα. Πάμε να δούμε ποια είναι τα επόμενα φορολογικά ραντεβού μας στο τέλος του χρόνου. Εξαιρετικά επιβαρημένος φορολογικά είναι ο Σεπτέμβριος. Και αυτό γιατί χιλιάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις έχουν πολλαπλές υποχρεώσεις. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, περίπου 2,5 εκατομμύρια οικοκυριά θα πρέπει να καταβάλουν την δεύτερη δόση των φόρων εισοδήματος. Το ποσό που πρέπει να πληρώσουν συνολικά υπερβαίνει το 1,1 δισευρώ. Επιπλέον, πάνω από 100.000 εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα πρέπει να εξοφλήσουν την τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος και του τέλους επιτιδεύματος. Ακολουθούν ακόμα 3 μηνιαίες δόσεις, οι οποίες λήγουν στα τέλη των μηνών Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος. Ως το τέλος Σεπτεμβρίου, περίπου 6,3 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων. Να τα πούμε όλα μαζί για να δούμε τι πάει μέχρι τέλος της χρονιάς. Είναι οι δόσεις του εισοδήματος που είναι η δεύτερη δόση το Σεπτέμβριο και η τρίτη το Νοέμβριο, γιατί ήταν Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο. Προστίθεται τώρα το Σεπτέμβριο, ξεκινάει και ο ένφια που πάει μέχρι τον Ιανουάριο. Άρα βλέπουμε ότι ο Σεπτέμβριος και ο Νοέμβριος είναι διπλοί μήνες, έχουμε και ένφια και φόρο εισοδήματος. Και τα τέλη κυκλοφορίας που φαντάζομαι μέσα στο Νοέμβριο θα βγουν, άρα θα είναι μέχρι το Δεκέμβριο και αυτά να πληρωθούν. Νομίζω αυτή είναι η φόρη μέχρι τέλος της χρονιάς για τους πολίτες. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΠ, με αφορμή την πρόσφατη παρουσία του στην Τολεμαΐδα στο πλαίσιο εκδήλωση 100 χρόνια λειτουργίας της Συνομοσπονδίας, ζήτησε από τους πολίτες να αγκαλιάζουν και να στηρίζουν τους εργατικούς αγώνες. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Παναγόπουλος στην κάμερα του ΦΛΑΣ, οι επόμενοι μήνες είναι εξαιρετικά κρίσιμοι για την διατήρηση κεκτημένων ετών αγώνα. Την σημασία της ενίσχυσης του συνδικαλιστικού αγώνα μέσω της συμμετοχής της κινητοποίησης ΓΕΣΕ προσπάθησε να αναδείξει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιάννης Παναγόπουλος κατά την ομιλία του σε εκδήλωση που ανατοπίθηκε στην Τολεμαΐδα της συντήρησης 100 ετών λειτουργίας της ΓΕΣΕ. Κ. Παναγόπουλος υποστήριξε πως οι επόμενες μέρες ξεκινώντας από τις κινητοποιήσεις της ΔΕΘ είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας στην προσπάθεια διατήρησης κεκτημένων ετών συνδικαλιστικού αγώνα. Η ΓΕΣΕ ζει 100 χρόνια. Στα 100 αυτά χρόνια, θεσμοί που φάνταζαν ακλόνητοι, κυβερνήσεις, αυτοκρατορίες, βασιλιάδες, χάθηκαν στη σκόνη της ιστορίας. Τα συνδικάτα όμως παραμένουν, βέβαια τραυματισμένα από τις πολιτικές που έχουν ασκηθεί από την κρίση και τη λιτότητα, αλλά είναι σίγουρο ότι είναι η καλύτερη δομή και φόρμα οργάνωσης για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Το σύνθημά μας είναι ότι τα συνδικάτα ήταν, είναι και θα είναι εδώ. Και θα είναι εδώ γιατί όσο υπάρχει αδικία, εκμετάλλευση, όσο οι εργαζόμενοι δεν βρίσκουν τη θέση που τους αξίζει κάτω από τον ήλιο, θα αγωνίζονται και με τα συνδικάτα τους θα παλεύουν για μια καλύτερη μέρα. Θα περάσουμε τώρα να δούμε τις λεπτομέρειες μιας εξαιρετικά σημαντικής δράσης που λαμβάνει η χώρα στην Φλόρινα και η οποία έχει στόχο να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα στην περιοχή. Πρόκειται για πρωτοβουλία προβολής των ανοιχτών κέντρων εμπορίου. Ο Δήμος Φλόρινας και ο Εμπορικός Σύλλογος διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα ανοιχτά κέντρα εμπορίου. Πρόκειται για μια καινοτόμα δράση του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διαμόρφωση χώρων για την ανάδειξη της επιχειρηματικής προσπάθειας επαγγελματιών της περιοχής. Απότερο σκοπός είναι η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικά στο κέντρο της Φλόρινας. Για την Φλόρινα, ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει στο 1,9 εκατομμύρια ευρώ. Για αυτή τη στιγμή, έχοντας μια εικόνα της συνολικής αγοράς, πρέπει να σας πω ότι είναι μια δράση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλη την Ελλάδα. Το λιανικό εμπόριο, όπως ξέρετε, είναι ο πρώτος πυλώνας της οικονομίας που έχει βληθεί από την κρίση. Αν δεν γίνουν πραγματικά έντονες, ηχηρές παρεμβάσεις στο χώρο, στο περιεχόμενο των καταστημάτων και στον τρόπο με τον οποίο προκαλούν και προσκαλούν τους καταναλωτές, τότε πολύ δύσκολα καταναλωτές που ρουφούνται από τα μεγάλα εμπορικά κέντρα τις πολύ μεγάλες πόλεις μπορούν να ξαναγυρίσουν σε μικρότερες αγορές. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν χρηματοδοτούνται κατά 100% και η υλοποίηση των πράξεων θα γίνει σε διάστημα 3 ετών από την ένταξη. Χοντρικά για κάθε κατάσταση που θα πάρει μέρος στο πρόγραμμα αντιστοιχούν 10.000 ευρώ για παρεμβάσεις. Το έχουμε αργήσει ήδη, μπορούμε να πούμε. Είμαστε πολύ πίσω. Άλλες περιοχές είναι σχεδόν έτοιμες. Αλλά κάει ωριά παρά ποτέ. Λοιπόν, εμείς από την αρχή είδαμε την ανάγκη, ειδοποιήσαμε, φτάσαμε σήμερα
σε μία πρώτη συνάντηση, η οποία είναι και κομβική, σημαντική, γιατί από εδώ θα ξεκινήσουμε. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους καταστηματάρχες σήμερα. Έχει σταματήσει το πρόβλημα, δεν έχει λόγο να το υλοποιήσουμε. Δεν μπορούμε όμως να λέμε και να αποδεχόμαστε τη μοίρα μας παθητικά. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν τρόποι. Θα ανοίξει το ΕΣΠΑ, ανοίγει το Leader, ανοίγουν τέτοια προγράμματα τα οποία έχουν στόχο. Τι στόχο, τι λέγαμε πάντα, κάναμε ολόκληρες έρευνες. Οι ισομοιρακές μετακινήσεις στην περίπτωση της Φλόρινας. Έχουμε την γειτονική αγορά. Θα χαρακτηρίσουμε έναν εμπορικό δρόμο για να, αν θέλετε, να έχουμε την αντιπρόταση από τα πολυκαταστήματα. Με δωρεάν ίντερνετ, δωρεάν προσθήκες, έναν κόσμο καταστημάτων. Έναν χώρο πολιτισμένο, ευθυρεπισμένο, όπου θα μπορεί να ψωνίσει και να αισθανθεί ασφάλεια, όπως είπαμε, δωρεάν θέσεις, πάρκινγκ, εξυπηρέτηση, ο καταναλωτής. Και να είναι και χαρακτηρισμένος ίντερνετικά σαν δρόμος, εμπορικός δρόμος, ανοιχτά open mall, ανοιχτά εμπορικά καταστήματα. Συγκινητική ήταν για μία ακόμα φορά η ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Καστοριάς για αιμοδοσία. Υπενθυμίζεται πως η χώρα μας δεν είναι αυτάρκη σε αίμα, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται σε πολλές περιπτώσεις να κάνει εισαγωγές από άλλες χώρες. Μία ακόμη εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποίησε ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Καστοριάς. Με σκοπό, όπως πάντα, να ευαισθητοποιήσει αλλά και να ενεργοποιήσει τους πολίτες της Καστοριάς να δίνουν πιο συχνά λίγο από το αίμα τους. Για ένα αξιόλογο και κοινωνικό έργο, όπως είναι η εθελοντική αιμοδοσία, καθώς και η ανάλογη πρόνοια προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας, που την έχει ανάγκη, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου, κύριος Ελευθέριος Ασλανίδης, ο οποίος ευχαρίστησε από καρδιάς όσους συμμετείχαν σε αυτήν την αιμοδοσία. Ως γνωστόν, οι ανάγκες αίματος είναι όλο τον χρόνο πολύ μεγάλες. Ειδικά αυτή την περίοδο, και επειδή ο πληθυσμός της Καστοριάς έχει μειωθεί αρκετά, έχουμε μεγάλες ανάγκες και από πλευράς του Νείλου και λόγω πολλών ασθενειών άλλων έχουμε μεγάλες ανάγκες. Φροντίζουμε να καλύψουμε το νοσοκομείο όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Οι προσπάθειές μας εντείνονται κάθε τόσο για να μπορέσουμε να είμαστε πάντοτε υπέρ των ζητήσεων που έχει το νοσοκομείο μας. Η συνεργασία μας με το νοσοκομείο, όπως ξέρετε, είναι άψογη. Πάντοτε μας εξυπηρετούν και γι' αυτό και εμείς τους εξυπηρετούμε με πάρα πολύ μεγάλη διάθεση και καλή διάθεση. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον γιατρό και το προσωπικό του νοσοκομείου για τη σημερινή μας εξόρμηση, η οποία από ό,τι φαίνεται από τη ροή θα πάει πάρα πολύ καλά. Μέχρι τώρα υπήρχε προσέλευση. Η προσέλευση από το πρωί ήταν πολύ καλή. Η ροή, φανταστείτε ότι έχουμε ένα στόχο γύρω στους 35 με 40 χιλιάδες μέχρι το μεσημέρι, μέχρι την ώρα που θα αργήσει 1:30. Οι ταλαντούχες αδερφές Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή θα βρεθούν αυτή την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου στην αυλή του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Κοζάνης. Οι δύο αδερφές θα ταξιδέψουν ταξίδια τους το κοινό σε πολλά μέρη του κόσμου. Σε όμορφους τόπους, από τα Βαλκάνια στην Κάτω Ιταλία και στη δωρικότητα των blues και gospel της Αμερικής. Με εκτενή αναφορά όμως στην ελληνική παράδοση και στο ρεμπέτικο, θα ταξιδέψουν το κοινό τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου οι ταλαντούχες Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή. Του Μαργούδικη Αλεξανδρής, του Μαργούδικη Αλεξανδρής, βγαίνουν στην αυλή κρύφα κρύφα, βγαίνουν στην αυλή κρύφα κρύφα. Τσιδιή γειτουνιά κήπου σπούρης, τσιδιή γειτουνιά κήπου σπούρης, τσιδιή μάνα της κήμουρμούρης, τσιδιή μάνα της κήμουρμούρης. Η Ελένη και η Σουζάνα Βουγιουκλή, δυο αδερφές που έχουν σπουδές στη μουσική εξαιρετικές, που έχουν ξανάρθει στο Σύλλογο πριν από κάποια χρόνια και άφησαν τις καλύτερες των εντυπώσεων. Βέβαια και η σκηνική τους παρουσία, πέραν των φωνητικών δυνατοτήτων τους που είναι σημαντικές, μας δίνει την ικανοποίηση ότι τη Δευτέρα το βράδυ θα απολαύσουμε και ακουστικά το φωνητικό του ντουέτο τους, αλλά και σκηνικά θα είναι άρτιες, άψογες. Οι
δύο αδερφές θα βρεθούν αυτή τη Δευτέρα στην αυλή του Φιλοπρόδου Συλλόγου της Κοζάνης στις 9.30 το βράδυ σε ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο μουσικό ταξίδι. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο και πολύ ενδιαφέρον ταξίδι μουσικό αυτό που θα κάνουμε με τις Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή. Να πούμε ότι η καταγωγή τους είναι από την Νεάπολη του Βοΐου, γιατί η μάνα τους είναι από εκεί. Και να καλέσουμε βέβαια τον κόσμο να παρακολουθήσει μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα μουσική εκδήλωση το βράδυ της Δευτέρας. flashpavlatv.gr. Ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Ένας νέος κύκλος ξεκινάει. Η ΕΚ Delta 360. 12 τομείς, αμέτρητες επιλογές. Ενημερώσου για την ειδικότητα της επιλογής σου και επωφελήσου από προνομιακά δίδακτρα. Μάθε περισσότερα εδώ. Delta 360. Ένας νέος χώρος στην Πτολεμαϊδα. Φιγουρίνι Επίπλου. Ένα σύγχρονο κατάστημα με εύκολη πρόσβαση και πάρκινγκ. Υψηλή ποιότητα επίπλων, παιδικών επίπλων, στρωμάτων και φωτιστικών. Σε τιμές που σέβονται τον καταναλωτή. Φιγουρίνι Επίπλου. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πτολεμαϊδας Φλόρινας. Φτιαγμένο για εσάς. Ισχύει η απόσυρση μόνο στην Opel Max Motors. Κερδίστε 3.000 ευρώ με απόσυρση του παλιού σας αυτοκινήτου αγοράζοντας ένα νέο Opel. Επισκεφτείτε την Opel Max Motors ΑΕΒΕ στο δεύτερο χιλιόμετρο Κοζάνης Λάρισας για περισσότερες πληροφορίες. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμος χειρόδευμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων στην Κατάκη Auto Group. Το νέο Renault Clio και το Clio Sport Tourer από 10.790. Το νέο Renault Megane από 15.390. Το νέο Seat Ibiza από 10.990. Το νέο Seat Arona από 14.900. Το νέο Suzuki Swift από 11.830. Κατάκης Auto Group. Από τους μεγαλύτερους διανομής καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Όμικρον Διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης. Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Από το 2011, ένας και μόνος στόχος. Η παροχή υψηλού επίπεδου υπηρεσιών εκπαίδευσης. Συστεγάσαμε την πολυετή εμπειρία μας στους χώρους του φροντιστηρίου, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της ενεργής επιστημονικής έρευνας, ενσωματώνοντας τελικά στην αιχμή καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές για την επιτυχία των μαθητών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ελάτε στις εγκαταστάσεις μας. Τζόντζα 2, πρώτος όροφος στο κέντρο της Κοζάνης, να γνωριστούμε από κοντά. Φροντιστήριο Μέση Εκπαίδευσης ΕΧΜΗ. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Δυτικής Μακεδονίας. Προσφέρουμε στην εκπαίδευση, παράγουμε γνώση και ανάπτυξη. Βρείτε τα φροντιστήρια μέλη του συλλόγου μας στο safedeam.gr. 8 με 16 Σεπτεμβρίου. 83η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τιμόμενη χώρα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οργάνωση Χελέξπο. Music Art Νέο 2 Κοζάνης. Έναρξη μαθημάτων 15 Σεπτεμβρίου. Εγγραφές καθημερινά από τις 5.30 ως τις 9 το βράδυ.
flashpavlatv.gr. Ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Συγκυρίες, σας ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας. Από όλους εμάς εδώ στην τηλεόραση του Flash, καλώς σας βράδυ.